Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μία όμορφη μέρα για την Αντιγόνη η οποία διαλύεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Μάνος εισβάλλει στο ιατρείο, όπου εργάζεται η Αντιγόνη και τα κάνει όλα άνω κάτω. Ο πατέρας του Ισίδωρος έχει στα χέρια του τα θετικά αποτελέσματα του τεστ DNA, με αποτέλεσμα η μάχη για τον Μάνο να ξεκινά. Ο Μάνος δεν μπορεί να δεχτεί πως κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του, παρόλο που η Αντιγόνη δεν έχει σκοπό να το φτάσει στα άκρα. Καθώς έγινε το τεστ DNA, πατέρας και γιος ανησυχούν, θα πρέπει να τις μεταβιβάσουν μερίδιο της κληρονομιάς. Και αυτό ανατρέπει τα πάντα. Ο Ισίδωρος προσπαθεί να συγκρατήσει τον γιο του, ο οποίος ξεσπάει πολύ άσχημα. Ο Μάνος είχε να αντιμετωπίσει την Μυρτάλη και την Αθηνά, αλλά τώρα έχει να αντιμετωπίσει και την Αντιγόνη. Η περιουσία σπάει σε επιμέρους κομμάτια και η οργή του Μάνου είναι ασυγκράτητη. Ο Μάνος πιάνει στα χέρια του το τεστ DNA και γίνεται έξαλλος. Μάταια η Μαρίνα προσπαθεί να τον καθησυχάσει. Εκείνος παίρνει το αμάξι του και κατευθύνεται στο ιατρείο της Αντιγόνης. Εισβάλλει μέσα χωρίς να ρωτήσει και ο καυγάς ξεκινάει. Ο Μάνος και η Αντιγόνη ανταλλάζουν πολύ σκληρά λόγια. Εκείνος έχει στα χέρια του το τεστ και το σκίζει μπροστά της, φωνάζοντας πως ποτέ δεν θα γίνει μια βρετάκου, πως δεν θα πάρει ούτε ευρώ από την περιουσία. Φυσικά η Αντιγόνη του αναφέρει πως αδιαφορεί για όσα λέει, διότι πλέον είναι και επίσημο ότι είναι η κόρη του Ισίδωρου και αυτό δεν αλλάζει. Οι εντάσεις ανάμεσα στους δύο συνεχίζονται, με τον Μάνο να φεύγει από το ιατρείο, έχοντας φέρει μεγάλη σύγχυση στην αδερφή του. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.